ομολογήσει πρώτα. Θα παραδεχτείς εδώ ενώπιον όλων πόσο βαριά αμάρτησες που κεράτωσες ένα σπάνιο σύζυγο σαν για μένα και μετά θα σου το πω. Αντρέα, για τελευταία φορά. Με την Μπέτη ήμουνα. Αποκλείεται, την Μπέτη είναι νορμάλ. Εκτός αν ήταν και κανένας άλλος μαζί. Ήταν. Ποιος? Ο μπάρμαν. Ποιο? Ο μπάρμαν. Μου σύστησε μάλιστα και μια φοβερή δίαιτα δυνατίσματος. Τι δίαιτα? Να κάνω έρωτα μαζί του. Τι έπαθες? Άσε, νομίζω ότι πήρες ασύ. Τι πράγμα? Λουμπάγκο έπαθα, παιδί μου, λουμπάγκο. Εγώ φταίω? Όχι, όχι, δεν φταίς εσύ. Δεν φταίς εσύ. Εγώ φταίω. Γιατί, τίγρη μου, τι έκανες? Γιατί έβαλα το φιατάκι να τρέξει τώρα με την Πόρσε. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Ποια είναι η Πόρσε? Εγώ είμαι η Πόρσε. Και όλοι τα ίδια γράφουν. Μιλάνε για μοιραίους έρωτες, για κολλασμένα πάθη, ζήλες. Είναι κακό, εκδίκηση. Δηλαδή, να γράφεις για έρωτα. Μα εξαρτάται πώς το γράφεις. Αν ο συγγραφέας έχει, να πούμε, έχει αυτό, έχει. Κατάλαβα τι έχει. Ναι, κατάλαβα. Έχει ταλέντο, κατάλαβα. Άλλο νόμιζα εγώ τελικά. Και τότε το περιγράφει, να πούμε, τον έρωτα με βάθος. Αχ, ο Θεός σας έστειλε, κύριε Ρένο. Γιατί? Γιατί από τον καιρό που γνωριστήκαμε άρχισα και εγώ κάτι να γράφω, αλλά τώρα τα ασκήσω. Σε πήρα τηλέφωνο, άρα θα μου κάνει συντροφιά και άρχισε τέτοια ώρα, βρε παλιά άνθρωπε. Τι να κάνω, άπειρος άνθρωπος μου κι εγώ, μέχρι να ντυθώ, να φτιαχτώ. Ρένα, δώσ' του παιδί μου ένα παντελόνι, ξέχασε να βάλει παντελόνι. Έλα, βρε μάκι μου. Χαρμάνι είναι αυτό, ε. Θα έβγαινα εγώ σαν γύφτο στον δρόμο, τι έχουμε. Ανδρέα, στα καλά καθούμενα, παιδί μου. Μια απότομη κίνηση και να σου ξέρω. Α, όχι απότομη κίνηση. Από κάποια ηλικία και μετά του το έχω πει, ε. Πρέπει οι απότομες κινήσεις να γίνονται με φιδό. Ποιος είναι τέτοια ώρα? Έλα, Μπέτη, άνοιξέ μου. Στην κρεβατοκάμερα, γρήγορα. Τι καλέ? Άντρας μου. Και αυτός δεν έφυγε από το σπίτι? Έφυγε, αλλά ξαναγύρισε εκνευρισμένος. Άστο, μην το ανοίγεις. Σταμάτα τις βλακίες. Είδα το αυτοκίνητο, το έχω παρκάρει έξω από το σπίτι. Ξέρει αυτό. Οι σύζυγοι ξέρουν πολλά. Ποιος είναι? Εγώ, άνοιξέ μου. Ρένο, τι ευχάριστη έκπληξη ήταν αυτή. Τι έγινε και μας μιλήθηκε? Είμαι έξαλλος, δεν έχω κοιμηθεί όλη νύχτα. Αν με πιάσεις από τη μύτη θα σκάσω. Δεν έχω τέτοια πρόθεση, Ρένο μου. Το ξέρω, αλλά εγώ σκοτώνω άνθρωπο αυτή τη στιγμή. Όταν λες σκοτώνω, εννοείς κάποιο συγκεκριμένο? Δεν κατάλαβα. Εννοώ, το λες κυριολεκτικά ή μεταφορικά αυτό? Εγώ σου λέω ότι είμαι μπαρούτι. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο υποφέρω από χθες το βράδυ. Με συγκινεί αυτό που λες, αλλά γιατί συγκεκριμένα χθες το βράδυ? Γιατί χθες το κατάλαβα και έγινα θηρίο. Λιγάκι καθυστερημένα, αλλά δεν έχει σημασία. Όμως εκείνος που φεύγει δεν έχει δικαίωμα. Και εσύ είσαι εκείνος που έφυγε. Με τι δικαίωμα μου λες? Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Γενικώς μιλάω. Μπορεί, τι γενικώς? Δεν μπορώ να φωνάξω, δεν μπορώ να πω τον πόνο μου. Αυτό μπορείς να το κάνεις, αλλά δεν μπορείς να έρχεσαι εδώ μέσα να μας απειλείς. Σας απειλώ? Δεν είπες ότι θέλει να σκοτώσει κάποιον? Τι σχέση έχει αυτό με σένα? Εγώ είμαι εκτός προγράμματος. Βέβαια. Κάτι είναι κι αυτό. Όμως δεν φταίει κι ο άλλος. Αν κάποιος φταίει τελικά, αυτή είμαι εγώ. Μωρέ, εγώ φταίω που δεν έβλεπα. Είχα τυφλωθεί, βλέπεις. Και πότε είδες? Χθες το βράδυ. Γιατί που ήσουν, τι είδες δηλαδή? Ότι δεν έχω ταλέντο. Αυτό νόμιζες? Ναι, εσύ τι νόμιζες? Τίποτα. Τίποτα, σου φάνηκε ότι νόμιζες? Ξέρω εγώ, όπως ρώτησες. Ιδέα σου ήταν, Ρένο. Μου κάνεις μια χάρη? Επειδή βιάζομαι να πάω στη δουλειά, κατεβαίνεις στο αυτοκίνητο να αντιθώ και κατεβαίνω να κουβεντιάζουμε στο δρόμο. Έλα, μωρέ, κάθομαι, περιμένω. Εδώ πέρα κουβεντιάζουμε καθώς ντύνεσαι. Δεν μπορώ να γδύνομαι και να ντύνομαι μπροστά σου. Γιατί? Άντρας σου δεν είμαι ακόμα. Μια κουβέντα είναι αυτή. Φοβάσαι μη σου ρηχτώ? Δεν φοβάμαι, αλλά ο άλλος μπορεί να. Ποιος άλλος? Γενικώς μιλάω. Γενικώς τι? Ο τρίτος άνθρωπος. Ο τρίτος, ποιος τρίτος? Κάθε τρίτος άνθρωπος, Ρένο μου. Δεν μας το λες καλά, Μπέτη. Υπάρχει κανένας τρίτος εδώ μέσα? Και να υπάρχει, σε νοιάζει? Μπέτη, ξέρω ότι έχεις εραστεί, αλλά σου απαγορεύω μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Εδώ μέσα ζήσαμε τον έρωτά μας. Εδώ μέσα και τα έπιπλα με θυμούνται ακόμα. Κυρίως τα έπιπλα. Μπέτη. Τι κοιτάζεις? Κάποιος υπάρχει εκεί μέσα, είμαι σίγουρος. Γιάννη, έλα να σου συστήσω το Ρένο. Όχι απλά το Ρένο, ο άντρας σου είμαι. Αυτός είναι μικρός. Αν δεν σου κάνει να τον αλλάξουμε. Τώρα εγώ κάτι πρέπει να κάνω, αλλά Φιλέ, δεν ξέρω τι. Ηρέμησε, συμβαίνουν αυτά. Ναι, αλλά γιατί πρέπει να συμβαίνουν σε μένα? Ηρέμησε, γιατί υπάρχουν και χειρότερα. Μπα, τι χειρότερο από αυτό δηλαδή? Περπατάς στο δρόμο. Σε πατάει ένα αυτοκίνητο. Και πριν να την άξεις, συνειδητοποιείς ότι το αυτοκίνητο το οδηγούσε ο εραστής της γυναίκας σου. Μπέτη, με αυτόν εγώ δεν θα τα πάω καλά. Ρένο. Ρένο. Εσύ τώρα τι γελάς? Μα δεν άκουσες τίποτα, τύπος. Μπέτη, με αυτόν δεν τα πάω καλά. Λες και του πέφτει λόγος, καταλάβες. Μπορεί και να του πέφτει.
Καλώς τον κύριο Αντρέα. Δεν ξέρετε πόσο στενοχωρήθηκα όταν έμαθα για το ατύχημα. Ας τα αυτά. Για κοιτάμε καλά, για κοιτάμε στα μάτια, κοιτάμε. Σου φέρνω για κοροϊδό. Ο κύριος Αντρέας Κοροϊδό. Κεριά και λιβάνια, άστα κύριος. Ως ακάλυπτος σου μιλάω τώρα. Ο ακάλυπτος φαίνεται για κοροϊδό. Ο κύριος ακάλυπτος είναι αέρας. Έτσι, μπράβο λοιπόν. Για πες μου, σε παρακαλώ. Τι έγινε με την κυρία Λίκη, ρε. Ήτανε ατύχημα. Ατύχημα, τι ατύχημα. Θέσατε ο ένας πάνω στον άλλο. Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ. Τι ατύχημα ήτανε. Δεν ήξερα ότι ήταν η σύζυγός. Και πότε το έμαθες, ρε. Μετά, αφού έγινε το κακό. Μετά. Το ομολογώ μου, ήμουν απρόσεκτο. Απρόσεκτο, ρε, μασχίστηκε, έλα εδώ! Έλα εδώ, μα με ποιο κόσμο, έλα εδώ! Μασχίστηκε, ρε, τη γυναίκα και λε, συγγνώμη, ήμουν απρόσεκτο! Μια στιγμή, ρε, κύριε, μια στιγμή, τη φυστικόνη. Το ομολογώ ότι φούσκωσα λίγο, δεν τη φυστικόσα. Και ποιο είναι παραμύθι, τη φουσκώνει τη γυναίκα, εσύ χωρί να τη φυστικώσει. Ποιο, ο Αρχάγγελο Γαβριήλ με τον κρίνο. Μισό λεπτό, κύριε Αντρέα, μισό λεπτό. Μήπω υπονοείτε σεξ και δεν το ξέρω. Τι υπονοώ, ρε. Την περμανάν σου υπονοώ. Σα ομολογώ ότι δεν συνετελέστη σεξ ανάμεσα σε μένα την κυρία Λίκη. Έλα. Δεν συνετελέστη σεξ. Όχι, δεν συνετελέστη. Δεν συνετελέστη. Όχι, σίγουρα. Για λέει. Ξέρετε γιατί. Γιατί. Πρώτον, διότι η κυρία Λίκη δεν εξεδήλωσε καμία τέτοια επιθυμία. Και δεύτερον. Κάτσε, έχει σημασία αυτό. Δεν εξεδήλωσε, πρόσεξε το. Δεν εξεδήλωσε. Όχι. Δεν εξεδήλωσε. Για λέει. Και δεύτερον, και να εξεδήλωνε, εγώ είμαι βράχο. Γυναίκε φίλων δεν αγγίζω ποτέ. Ναι. Τότε γιατί είπε, ρε. Συγγνώμη, ήμουν απρόσεκτος. Πρόσεξε τι απαντήσεις, λέει. Δεδομένης της συζητήσεως, της κυρίας Μπέτης και της συζύγου σας περί του ατόμου σας. Εγώ έτσι για να σας φτιάξω, για να σας ανεβάσω, καταλαβαίνετε. Είπα ότι είσαστε πολύ φλογερός εραστής και ότι έχουν αναστενάξει όλα τα κρεβάτια της Αθήνας. Για να φτιάξει το φιλαράκι, φτάνει. Ναι, αλλά την πάτησα, διότι ο υπερβολικός ζήλος βλάπτηκα μια φορά, δεν ήξερα ότι ήταν σύζυγος. Και το άλλο που είπες, ρε, ότι όποια κάνει σεξ μαζί σου αδυνατίζει, γιατί το πες. Αυτό είναι αλήθεια, έχω ντοκουμέντα. Την πάτησες, ρε. Την πάτησες. Πλάκα κάνω τόση ώρα. Παιδιά, πλάκα, ένα αστείο κάναμε εδώ με τον φίλο μου. Πλακίτσα, σε φωνάζουν. Ψυχραιμία, ακάλυπτε, θα σε πάρουν χαμπάρι όλοι ότι έχεις γίνει ρομπά με την Αλίκη, ψυχραιμία. Είστε. Μάτισες, μαγάσα. Μάτισα. Πλάκα ήταν, κύριε Αντρέα. Τι ήταν. Είχα να σε δω μέρες και λέω, δεν κάνω μία πλάκα του φίλου μου, του Νίκου. Λέω και εγώ, ο φίλος μου, κύριος Αντρέας, τώρα να νομίζετε τέτοια πράγματα. Είναι δυνατό. Έτσι, γιατί ξέρετε, κύριε Αντρέα, εγώ τώρα με την κυρία Αλίκη, τι να σας πω. Να σου πω. Δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Δεν μου εξηγεί, δεν θέλω να σε φέρω. Όμως πρέπει να σας το πω, ξέρετε, για να σας ανοίξω την καρδιά μου. Αφήστε να σας πω. Εγώ, ξέρετε, με την κυρία Λίκη έπαθα μία εκτίμηση στο πρόσωπό της. Τι έπαθες, Ναι, μία εκτίμηση. Καταλαβαίνετε, πρόκειται για μία εξαιρετική κυρία, αξιοπρεπέστατη. Με ωραίες καμπύλες, ωραίο πρόσωπο, ωραία πόδια, μακριά τέλειος. Να σου πω, είπαμε, έπατσε μια εκτίμηση, μην μπούμε σε λεπτομέρειες τώρα. Τώρα δεν είναι κρίμα. Τι είναι κρίμα. Δεν είναι κρίμα ο κύριος Αντρέας να ποτίζει ξένους κήπους και να αφήνει ένα τέτοιο κήπο, εθνικό κήπο, μέλλον αντριμό δικό του και τον αφήνει απότιστο. Έλα μου. Έχεις παντρευτεί ποτέ κάτι. Δύο φορές, την πρώτη φορά. Λόγω, με μου εξηγείς, πρέπει να σου κάνω την ερώτηση και μου απαντάς μετά. Την πρώτη φορά, έστω την πρώτη φορά. Μετά από πόσο χρόνο μετά τον πρώτο γάμο, ας πούμε, άρχισες να ενδιαφέρεσαι για τους ξένους κήπους. Τώρα να ενδιαφέρομαι μόνο είναι και ένα περιποιούμενο. Παιδί μου, να κοιτάζεις τους κήπους, να ενδιαφέρεσαι, να λες τι ωραίος κήπος, πόσο καιρό. Πάνω στον χρόνο. Και τότε γιατί κατηγορείς εμένα, ο αναμάρτητος πρώτων των λίθων βαλέτο. Είσαι αναμάρτητος, όχι. Αναμάρτητος δεν είμαι, αλλά άμα σου φύγει, θα τρέχεις πίσω της και δεν φτάνεις. Είναι αλήθεια. Βέβαια, είμαι παθών και ξέρω. Ναι. Μέσα σε μία νύχτα έχασα τα μισά μαλλιά από τη στενοχωρία μου. Α. Τα υπόλοιπα τότε. Όταν με παράτησε και η δεύτερη, ήταν μια Ρωσίδα καλονή. Τη γνώρισα στο Βλαδιβοστόκ, ήταν ένα παιδάκι, ένα μανούλι. Ένα του καλονή. Και ήταν Νίκο, ένα παιδί, κοίτα εκεί. Την ξέρεις αυτήν, πελάτησα. Δεν ξέρω, λέει τη φάση. Πώς μου διέφυγε, μα κρύφτω αυτό, κρύφτω πριν από την άλλη, κρύφτω να μην το δει. Να σου πω, μόλις βρεις ευκαιρία, κάνε την επαφή. Λοιπόν, περισσότερο, έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Για ανοίχτε. Έτσι. Τι είναι αυτό?
το πιστεύω. Πρόβλημα, γιατρέ. Τεράστιο. Πρέπει να το βγάλουμε. Ποιο? Το δόντι μου. Και τι να το βγάλουμε, ποιος ηλίθιος το είπε αυτό? Εσείς το είπατε πριν. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Μάλιστα. Τέλος πάντων, θα πάω να κοιταχτώ σε έναν γιατρό. Όχι, μια χαρά το δόντι σας, κύριε. Ανοίγετε σας παρακαλώ. Και είπαμε. Αλλά πριν καταφέρω εγώ να τελειώσω. Τι θα πάρετε, κύριε Ανδρέα? Πήραμε, κύριε Νίκο, δεν θα πάρουμε. Κάτι ακόμα. Α, ναι, μπράβο, ναι. Τραβάνε σαν έρχομαι γιατί πήγε αργάμιση τώρα. Να σου πω, ρε πουλάκι μου, τώρα κι εμείς εδώ λέμε, αλλά δεν μου είπες το πιο βασικό. Το όνομά σου πώς σε λένε? Όντως, Νάντια. 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 Είναι καταπληκτικό. Είναι το αγαπημένο μου όνομα το Νάντια. Αλήθεια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να σου ξεκαθαρίσω ένα πράγμα, να ξέρεις για μένα. Εγώ, ο Ανδρέας, δεν λέω ποτέ ψέματα. Γιατί ξέρεις, συμβαίνει. Έτσι και αρχίζω και λέω ψέματα. Ξέρεις τι γίνεται? Τι? Μεγαλώνει η μύτη μου. Όχι, σοβαρά τώρα. Προτιμώ να χάσω εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, παρά να πω έστω και ένα παραμικρό ψεματάκι. Ας πούμε, εσένα τώρα θα μπορούσα να αρχίσω να σε παραμυθιάζω. Θα μπορούσα να σου λέω διάφορες ιστορίες. Δεν το κάνω όμως. Εγώ προτιμώ να σου πω την αλήθεια. Εγώ σε πλησίασα γιατί μου αρέσει. Είναι κακό αυτό? Όχι, βέβαια. Δεν είναι κακό. Ξέρω, ας πούμε, ότι έχουμε μια διαφορά ηλικίας. Το έχω υπόψη μου. Τι να κάνω, να παραστήσω τον άλλον τώρα, ότι είμαι κανένα πεθαρέλι? Εγώ προτιμώ να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι καλύτερα έτσι? Φυσικά. Νάντια, Νάντια, τι όνομα είναι αυτό? Υπάρχουν άνθρωποι, το λέω από την πείρα μου αυτό, που δεν μπορούν να ακούσουν την αλήθεια. Εγώ όμως εκεί, βράχος, τη λέω πάντα. Και έτσι πρέπει. Και έτσι αν ήταν όλοι οι άνθρωποι σαν και εσάς. Σε παρακαλώ, πουλάκι, μην πει τίποτα άλλο. Εγώ δεν λέω την αλήθεια για να μου λένε μπράβο και τι καλός χαρακτήρας είσαι. Το λέω γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Είμαι σκλάβος της αλήθειας. Είναι τρόπος ζωής για μένα. Τι δουλειά κάνεις? Βασικά δεν δουλεύω ακόμα. Δεν δουλεύεις. Δεν πειράζει. Είναι νωρίς. Μπαμπάς, τι δουλειά κάνεις? Εμπόριο. Πάρα πολύ σοφή επιλογή. Εσύ όταν αποφασίσεις και ζήσεις λίγο τα νιάτα σου, έτσι που είναι, σαν λουλούδι που ανθίζεις, τι θα κάνεις? Με δημόσιες σχέσεις. Δημόσιες σχέσεις. Ναι, δημόσιες. Νάντια, το ξέρω ότι θα σου φανεί σατανική σύμπτωση, αλλά μπορώ να σε βοηθήσω πάρα πολύ στον τομέα αυτό. Έχω πάρα πολλές γνωριμίες. Μ' αρέσει και η τηλεόραση. Τηλεόραση να βγεις, πουλάκι μου, είναι το επαγγελματικό μέλλον του. Μπρο. Είναι δύσκολο. Πώς να πας εκεί? Υπάρχουν κυκλώματα. Δεν είπαμε. Θα σε βοηθήσω εγώ. Γιατί τον έχεις, Ανδρέα? Να σου πω. Τι ζώδιο είσαι? Σκορπιός. Να το. Καρκίνος με οροσκόπο ηχθείς. Τι είναι αυτό? Ταιριάζουμε. Ταιριάζουν απλώς. Έτσι. Έτσι. Δεν μου είναι. Ποιος είναι? Εγώ είμαι, ρε, άνοιξε. Αγοράκι μου, τι κάνεις τέτοια ώρα εδώ εσύ? Το αυτοκίνητο ήθελε μια ρύθμιση εκεί και το έφερα εδώ πέρα δίπλα στο συνεργείο και είπα να ανέβω. Έλα στην κουζίνα. Ναι. Έχεις ετοιμάσει τίποτα? Όχι, βρε αγόρι μου, ακόμα σε κανένα μισάωρο. Έλα, δεν πειράζει. Βάλε λιγάκι νερό έτσι να πιω μια σταγόνα που θέλω. Να σου βάλω. Δεν μου λες, πήρε το μάτι μου σωστά ή έκανα λάθος στην Κωνσταντίνα εκεί στη σχολή χορού που είναι απέναντι στο ιατρείο μου? Ναι, σε αυτή πηγαίνει. Έλα, από πότε? Έχει καμιά εβδομάδα τώρα. Και εγώ γιατί δεν το ξέρω, τι είμαι εγώ εδώ πέρα? Ο τελευταίος τροχός της αμάξης είμαι? Δεν είμαι πατέρας εγώ εδώ? Τι έπαθες, παιδί μου, ξαφνικά? Τι θα πει, να μην ξέρω που πηγαίνει το παιδί μου? Γιατί ήξερες μέχρι τώρα? Δεν ήξερα. Όχι, βέβαια. Τη πλήρωνες μόνο όσα σου ζητούσε κάθε μήνα και από εκεί και πέρα ούτε ήξερες ούτε ρώταγες. Στο έλεγα, γομάκι μου, την κακομαθαίνεις. Τίποτα, εσύ το δικό σου. Σωστά, αλλά από τώρα και στο εξής εγώ θα ξέρω που πηγαίνει, πότε πηγαίνει, που πληρώνω, πόσα πληρώνω. Διότι δεν έχουμε γίνει εδώ πέρα ρεμπέτα σκέρ. Δεν είμαστε σπίτι εμείς εδώ. Δεν υπάρχει σεβασμός, δεν υπάρχει αξιοπρέπεια, δεν υπάρχει πατέρας, μάνα, τίποτα δεν υπάρχει. Εγώ έτσι την ανέθρεψα, με συγχωρείς πολύ. Έτσι. Εσύ την κακόμαθες και κάνει του κεφαλιού της τώρα, εντάξει? Ναι, αλλά τώρα τελειώσαν αυτά, κατάλαβες? Και η σχολή χορού, τέλος. Γιατί? Γιατί, παιδί μου, τι θα πει γιατί? Ανοίγω το παράθυρο και να δω λίγο φως και βλέπω την κόρη μου απέναντι με κάτι μαντραχαλαίους και ξεβράκω ότι αυτή δεν με τα σπαγκάτα και τα αεροπλανικά. Τι είναι αυτά τα πράγματα, για όνομα Θεού? Δηλαδή, με καταλαβαίνεις? Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, παιδί μου. Θέλω να πάω να κάνω και ένα σφράγισμα και μου έρχεται να κάνω απονεύρωση. Καλά, τώρα που θα έρθει να το κουβεντιάσει εσύ μαζί της. Να κουβεντιάσουμε, δεν μπορώ να κουβεντιάσουμε. Μόλις πάω να κουβεντιάσω κάτι μαζί της, μου πετάει και ένα Στέφανο και αποσυγκεντρώνουμε. Να το κουβεντιάσουμε τότε όλοι μαζί, σαν οικογένεια. Τι να κουβεντιάσουμε, παιδί μου, τώρα συζήτηση θα κάνουμε? Γιατί εσύ θα της πεις ότι, Κωνσταντίνα μου, κοίταξε να δεις αυτό το. Δηλαδή, τι θα της πεις? Ο πατέρας σου αποφάσισε ότι αυτή η σχολή κόβεται. Αυτό. Γεια σου, Νικό. Γεια σου, Εραστή. Νάντια, πουλάκι μου, θέλω να κάνω μια έκκληση στον ανθρωπισμό σου.
αυτή η κυρία που μπήκε τώρα μέσα, ό,τι και να ακούσει από το στόμα της, μη δώσει καμία σημασία. Γιατί? Είναι άρρωστη, καημένη, ψυχοπαθής. Δύο μέρες είναι που βγήκε από την κλινική. Αλήθεια? Δεν είπαμε, ο Ανδρέας δεν λέει ποτέ ψέματα, με προσβάλλεις τώρα. Η καημένη νομίζει ότι γνωριζόμαστε και από μεγαλοψυχία την αφήνω να λέει διάφορα. Τι έγινε με τον Ακάλυπτο? Άκουσα ότι τελευταία έχει ξεπέσει τόσο πολύ, μα τόσο πολύ ο Φουκαράς. Σας παρακαλώ, κύριε Μπέτη. Εκκλησίες κλέβει. Πάνε τα μεγαλεία. Και άκουσε ότι τριγυρίζει και διάφορες μικρούλες. Φαντάσου τι παραμύθι τους πουλάει για να τις ψήσει. Τι λες εσύ, Εραστή, ξέρεις τίποτα για τον Ακάλυπτο? Κυρία μου, μιλάτε για ένα πρόσωπο που δεν γνωρίζω καν. Φοβερός τύπος. Πλησιάζει διάφορα μικρά κοριτσάκια και τους λέει διάφορα παραμύθια. Τι θέλεις, κορίτσι μου, αυτό? Εγώ είμαι εδώ. Τι θέλεις, κοριτσάκι μου, τι θέλεις, κουκλίτσα μου, και εκείνο? Πάλι εγώ είμαι εδώ. Παλιότερα τους έπαιρνε και κανένα χρυσαφικό, αλλά τώρα βλέπεις είναι στριμωγμένος, δεν... Συγγνώμη, χωρίς να θέλω να σας διακόψω, βέβαια. Αυτό τον τύπο που λέτε είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Το γνωρίσατε μέσα ή έξω? Πού μέσα? Μέσα στο ίδρυμα που σας είχαν ή έξω από το ίδρυμα που σας είχαν? Ποιο ίδρυμα? Το ψυχιατρίο, χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω. Δεν σας είχαν στο ψυχιατρίο? Με είχαν στο ψυχιατρίο, ε. Βλέπεις, κανένας από αυτούς δεν μπορεί να το παραδεχτεί, η απόδειξη. Εσένα ψάχνει ο κύριος. Εμένα γιατί να με ψάχνει ο κύριος εμένα? Εγώ δεν έχω εκκρεμότητες με τον νόμο. Έχω, κυρία μου, δεν ξέρω και το όνομά σας. Με συγχωρείτε ένα λεπτό. Πού πάτε, κύριε? Πού πάω, στην τουαλέτα πάω. Δεν μπορώ να πάω, και οι παρυπινίτες ακόμα δικαιούνται να μια επίσκεψη στην τουαλέτα. Τι έχω κάνει, κανένα έγκλημα έχω κάνει? Έχετε παρκάρει μπροστά σε ένα γκαράζ. Τι έκανα? Έχετε παρκάρει μπροστά σε ένα γκαράζ. Και δεν το λες, Χριστιανέ μου, μπαίνεις εδώ με τη στολή, με τα γαλόνια και μας αναστατώνεις, δημιουργείς μια ατμόσφαιρα. Οι Γερμανοί ξανάρχονται, έγινε εδώ μέσα. Μιλάς ψιθυριστά με τον άνθρωπο, τρέψεις σε φυγή και τον αθώο ακόμα. Τι γελάς εσύ τώρα? Έπαθες την πλάκα σου, έτσι? Θα μας πεις κι άλλες εξυπνάδες, είναι σίγουρο, λοιπόν. Αλλά πήγαινε τώρα να βγάλεις το αυτοκίνητο, μην περιμένουν οι άνθρωποι και τα λέμε. Ναι, σε δύο λεπτά θα είμαι πίσω πουλάκι μου και όπως είπαμε. Πάμε, πάμε. Πού είναι αυτό το γκαράζ? Ποιο γκαράζ? Εγώ δεν είμαι γκαράζ. Έχεις 5 λεπτά καιρό να το βάλεις στα πόδια. Γιατί? Δεν τον είδες πως έκανε όταν είδε τον αστιφύλακα? Μου φάνηκε ότι φοβήθηκε. Αυτός παρά λίγο να λιποθυμήσει. Μα γιατί, τι έχει κάνει? Έχει καταδικαστεί για αποπλάνηση ανηλίκων και μαστροπία. Βρίσκει μικρές, τις παραμυθιάζει και μετά τις πρόχνει στη Μέση Ανατολή. Μεγάλος ο ματέμπορας, Ακάλυπτος με το όνομα. Όταν τον δεις, πες του, ντροπή σου, Ακάλυπτε. Τα ξέρω όλα και θα δεις πως αντιδράσει. Λοιπόν, τελείως και αυτή η μικρή ασήμαντη εκκρεμότηση. Εσείς, μαντάμ, ακόμα εδώ, δεν σας κάλεσαν στο ίδρυμα? Η μικρή θέλει κάτι να σου πει. Τα ξέρω όλα, κυρία Ακάλυπτε. Λάκι μου, δεν είπαμε η κυρία είναι κούκου και να μην δίνουμε σημασία τώρα. Σε είδα πως έκανες όταν ήρθα στη φύλακα. Δεν τρέπεσαι να στέλνεις μικρά κοριτσάκια στην Άπο Ανατολή? Άπο? Μέση. Μέση. Προαγωγέ. Λοιπόν, έτσι όπως την κόβω την κατάσταση, τελικά πρέπει εσύ πρέπει να είσαι πάρα πολύ καψούρα μαζί. Μπορεί. Πες το όμως, γιατί να βασανίζεις τους άλλους και κυρίως τον εαυτό σου, πες το. Δεν θέλω να με χορέψει και εμένα στο ταψί. Ναι, βρε πουλάκι μου, αλλά οι άλλοι σου φταίνουν, αυτό το μικρούλι τι σου αυτή. Το είδες που σε έβαλε το χέρι στη μέση. Πάνω που είχαμε να αρχίσουμε να δένουμε, μας το χάλασες. Εζήλεψα, μωρέ. Ναι. Με δουλεύεις τώρα εσύ. Με δουλεύεις, δεν με δουλεύεις, πες μου, ειλικρινά τώρα. Δεν αισθάνεσαι εσύ ότι μεταξύ μας υπάρχει ένα αποθυμένο, ρε Μπέτη? Όπως μεταξύ της Αλίκης και του Ρένου. Μην μου το χαλάς, παρακαλώ. Άλλο, η Αλίκη και ο Ρένος είναι κάτι φτηνό, ποταπό, εξωσυζυγικό. Με εμάς το πράγμα είναι διαφορετικό, έχει ένα βάθος. Είμαστε πλασμένοι ο ένας για τον άλλον. Λες. Μα δεν το βλέπεις? Καταρχήν δένουμε σε όλα. Χρωματικά δες μας δίπλα-δίπλα. Μην κοιτάς, μωρέ, τώρα με τη μικρή. Η μικρή είναι. Αυτές όλες είναι υποκατάστατα. Ενώ εσύ είσαι το αυθεντικό, το ένα, το όλον, το μοναδικό. Κατάλαβα, κατάλαβα. Τι κατάλαβες, γιατί δεν μου έχει βγει από το μυαλό, με δουλεύεις. Δεν είσαι μόνο ακάλυπτος, ναι. Είσαι και αχόρταγος. Λάθος το βλέπεις, εντελώς λάθος. Εδώ δεν μιλάμε για ένα παροδικό, φλογισμένο ξέσπασμα. Δεν μιλάμε για έναν έρωτα με βάθος.
Μην γελάς τώρα, γιατί με πληγώνεις όταν γελάς, δεν με παίρνεις σοβαρά. Ξέρεις τι σκέφτομαι. Τελικά ο ψυχίατρος και η Αλίκη μπορεί να έχουν δίκιο. Μα μην μου το κάνεις αυτό τώρα, μου θυμίζεις τον ψυχίατρο και την Αλίκη. Καλά, ωραία. Να το θέσω αλλιώς. Πες μου ειλικρινά όμως θα μου πεις. Δεν έχεις σκεφτεί ποτέ πώς θα ήταν να είμαστε οι δυο μας μαζί? Το έχω σκεφτεί. Το βλέπεις? Φρίκι θα ήταν. Γιατί? Γιατί θα σε είχα σκοτώσει και θα είχα πάει φυλακή. Θα με είχες σκοτώσει από έρωτα. Από τρέλα, από έρωτα θα σε είχα σκοτώσει όμως. Μπέτη, ειλικρινά σου το λέω. Αν είναι να πεθάνω από τα χέρια σου, το δέχομαι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ πάντα. Τι κάνουμε τώρα? Εσύ δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, θα κάνω εγώ. Γίνεται αυτό που πάτε να κάνετε, δεν είναι σωστό! Καλά ρε πουλάκι, γιατί δεν είναι σωστό, με τρόμαξε. Εγώ δεν βλέπω κάτι σαν αιμομπηξία, μεταξύ φίλων δεν λέει. Δεν λέω Παναγία. Τι έγινε, καλά είσαι? Καλά εσύ. Μόνη σου είσαι? Όπως βλέπεις. Ο δικός σου? Α, ο δικός μου έχει υποχρεώσεις απόψε. Κάνει την ταντά, βγάζει τη σύζυγο έξω. Παντρεμένος? Ναι, γιατί? Καλά, πώς μπορείς ρε παιδάκι μου? Μωρέ, δεν είναι και τόσο χάλια. Άσε που έχεις χρόνο να δεις τις φίλες σου, να κάνεις πράγματα για τον εαυτό σου, δεν χάνεσαι. Εγώ δεν θα μπορούσα με τίποτα. Για μένα είναι οι παντρεμένοι είναι, πώς να το πω ρε παιδί μου, ουδέτερο πράγμα. Δεν έχουν... Τι δεν έχουν? Τσαχπινιά ρε παιδί μου, σεξουαλικότητα, το μάτι τους δεν παίζει. Άμπα, μην το λες αυτό. Ναι, που σου λέω, βλέπω τον πατέρα μου και τους φίλους του. Ψόφιοι είναι οι άνθρωποι, έχουν ένα ύφος σαν να έχουν δυσκυλιότητα. Γκρινιάζουν, είναι σοβαροί, νευρικοί. Δεν είναι όλοι έτσι. Άμα δεις το δικό μου θα καταλάβεις. Το ματάκι του παίζει συνέχεια. Για να είσαι μαζί του σημαίνει ότι ο τύπος είναι περίπτωση. Καμιά φορά ξέρεις αναρωτιέμαι, βλέπω τον πατέρα μου και λέω αν ήταν πάντα έτσι. Δεν μπορεί όμως, δεν μπορεί να γεννήθηκε τόσο ξενέρωτος. Συγγνώμη, γιατί τα έχεις συνέχεια με τον μπαμπά σου? Δεν τον αντέχω μωρέ μου, τις πάει. Έχω και τη μάνα μου από την άλλη μεριά μέσα στην καλή χαρά σαν να μην συμβαίνει τίποτα και έρχεται και δένει το πράγμα. Θα σε καλέσω καμιά μέρα να τις γνωρίσεις αν θέλεις. Γιατί είναι ανάγκη. Οπ! Συγγνώμη, τι έγινε τα κοριτσάκια? Τα βρήκανε μεταξύ τους. Δεν κατάλαβα. Γιατί τι νόμιζες, ότι θα σφαζόμασταν για τα μάτια σου? Καλά, εσύ τώρα σφάζεσαι για τον παππού. Έλα ρε Στέφανε, μην την πειράζεις τώρα. Τον έχεις δει πως είναι? Όχι, πού να τον δω? Σαν τον πατέρα σου. Δεν το πιστεύω. Η Νάνση λέει ότι ο τύπος είναι περίπτωση. Καλά, μας τον δείξω εγώ, θα πεις αυτή είναι τόσο πατέρας μου αυτός. Στέφανε, ξέρεις τι καλό έχουν οι μεγάλοι άντρες? Τι? Δεν λένε συνέχεια μαλακίες. Άμα δεις τον πατέρα της Κωνσταντίνας από εδώ, θα πεις και μόνος ότι μοιάζει με τον εραστή. Εσύ τώρα γιατί με κοιτάς? Είμαι περίεργη να τον δω. Θα κανονίσεις καμιά μέρα να βγούμε παρέα? Αμέ, γιατί όχι. Κόφτα, αγόρι μου, κόφτα, αλλά μην το ψιλοκόβεις, μας έχει στενάξει τα νεύρα στον αέρα μου. Πού έχω μπλέξει, Θεέ μου? Για παίξτε, κυρία Ρένα, παίξτε. Ελάτε, ελάτε. Δεν μου κάνει. Λοιπόν, Μπέτ, πουλάκι μου, να σου εξομολογηθώ κάτι. Τώρα που έφυγε ο Ατάλαντος, αισθάνομαι πολύ πιο άνετα στο σπίτι. Σταμάτα τις βλακίες. Δεν είναι βλακίες. Τώρα, αυτός ο άνθρωπος, παιδί μου, ήταν ξένο σώμα. Δεν ταιριάζε με την παρέα μας τώρα. Καθόταν εκεί σοβαρός, ξινός. Έλεγε κάτι εξυπνάδες συνέχεια. Λέγαμε κανέναν έκδοτο, δεν γέλαγε ποτέ. Και κοίταγε έτσι την Αλίκη, το μάτι του είχε βουλώσει. Αυτό κυρίως. Βέβαια. Ναι, όχι, Ανάκη, κοίταδε το πουλάκι μου, μην το ματιάσω. Μόνο για σένα μάτια έχει. Τίποτα. Μόνο σένα. Φτού. Παίξει, Γιαννάκη. Τι, εγώ παίζω? Όχι, Μαρίκα, κρεβατά. Παίξε, παιδάκι μου. Παίξε, για όνομα του Θεού. Α! Συγκεντρώσου. Βγήκα! Μπράβο, Ρένα μου. Ορίστε, βγήκα. 40. Δεν σε πιστεύω. Αφού έχεις το μυαλό σου αλλού, είναι δυνατόν να μην κάνουμε? Σε παρακαλώ, συγκεντρώσου. Δεν πρόκειται να φύγει Μπέτη σήμερα. Τουλάχιστον για απόψε. Τι του λες του Γιάννη τώρα? Αυτό που πρέπει, του λέω. Δεν μου λες, Μπέτη, έχεις σκοπό, παιδί μου, να φύγεις απόψε? Όχι, βλέπεις, δεν έχει σκοπό να φύγει. Σε παρακαλώ, για πες το και στο Γιαννάκη εδώ να ηρεμήσει, γιατί έχουμε καταστραφεί τελείως. Γιατί δεν τον αφήνεις ήσυχο τον άνθρωπο? Δεν τον αφήσω, αφού χάνουμε, βρε. Χάνομαι, Μάκη, χάνομαι. Ναι, εσύ δεν χάνεις, αγόρι μου, εσύ απλώς χάνεις λάδια. Κάνεις λάθος, μεγάλο. Μαζί σου είμαι εγώ, βρε. Αφού παίζεις με τις γυναίκες αυτές, κερδίζουν τα χαρτιά, ανεβαίνει γενικώς το ηθικό τους. Θα μας τσακίσουνε, Μάκη μου, πρόσεχε. Μου λέτε, κύριε Ανδρέα, νόμος είναι αυτό? Αρχαιότατος, Μάκη μου, αρχαιότατος νόμος, να προσέχεις εκεί. Γιατί, βρε, σε πόλεμο είμαστε? Είσαι στην πρώτη γραμμή, Μάκη μου, σε πόλεμο χαρακομμάτων. Μάχες σώμα με σώμα έρχονται. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πες μου, τι του βρήκες και τον ερωτεύτηκες? Έλατε. Όχι, για ρίξω μια ματιά να δεις. Έτσι με. Κοίταξε να δεις. Κοίτα, Μαλίνα, με σα κατζόκυρο σου. Δες φάτσα. Να σου πω, κομμένη, με τη φάτσα μου έχεις πρόβλημα? Μεγάλο πρόβλημα.
Έχει πρόβλημα με τη φάτσα μου. Έλα εδώ, Μάικλ. Έλα εδώ, έχει πρόβλημα. Σύλλα εδώ, έλα εδώ. Κάστο μαγείρι. Τον Αντρέα, Μάικλ. Γιάννη, μην ανησυχεί, έτσι κάνουν πάντα αυτοί. Εγώ με του φίλου μου είμαι συνηθισμένο διαφορετικά πάντω. Ωραία, να πα με του φίλου σου που έχει συνηθίσει αλλιώ. Εδώ θα μείνει εδώ μαζί μα, αλλά να συνηθίσει διαφορετικά το έσαι με ένα διάσημο επιστήμονα, τον κύριο Μάκη, χειρούργο κτηνίατρο. Δεν πήρα, δεν είμαι. Και με έναν πολύ διάσημο επίσης έμπορο, τον Ανδρέα Ακάλυπτο. Το Μάκη, κυρία Μπέτη, για πέστε κι εσείς. Γιατί τον πειράζεις. Σιγά μου ρε τον Γιαννάκη τώρα, σε ένα μήνα θα τον έχεις αποστείλει αυτό. Ναι, γιατί. Γιατί υπάρχω εγώ. Τι σου λέει ο άντρας μου και γελάς. Ήμποτα, έχει τα κέφια του πάλι. Και πότε δεν έχει τα κέφια του ο Ανδρέας. Υπάρχω. Κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω, σκλάβα στη ζωή μου θα έχω. Έλα, μαμά. Τι κάνεις? Καλά? Όχι, μόνη μου είμαι. Αχ, μαμά, μην αρχίζει τώρα πάλι τα ίδια. Μ' αρέσει που είμαι μόνη μου. Ναι, εντάξει, θα τρώω. Άντε, φιλάκια, καληνύχτα. Εγώ μόλις είδα το Μάκη μου, τον πρωτοείδα, είπα, αυτός είναι για μένα. Όλα τα είχε. Ήταν σοβαρός, έξυπνος, γλυκός, όλα τα είχε το μωρό μου. Στο σεξ μου τα χάλαγε. Ψόφιος. Όχι, παιδί μου, πολύ θερμός. Με έβαζε κάτω, με ζούλαγε, σαν τα γρήμη έκανε. Αυτό δεν είναι απαραίτητος κακό, μην το λες καθόλου. Σε μερικές περιπτώσεις, μάλιστα, είναι πάρα πολύ καλό. Έτσι δεν είναι, Μπέτη, πες κι εσύ. Εντάξει, είναι θέμα timing. Ναι. Αν σε κουφτώνει οποιαδήποτε ώρα, μπορεί να γίνει εκνευριστικό. Αν όμως γίνει την κατάλληλη στιγμή. Τότε είναι υπέροχο. Άπαπα, εμένα δεν μ' αρέσει ούτως ή άλλως. Μπα. Δεν μου λες κάτι. Τώρα. Τι τώρα. Τώρα, παιδί μου, κάνει ακόμα έτσι σαν θηρίο, Μάικη. Μπα. Ψόφισε. Ψόφισε το κτίνος. Και δεν μου λες εσύ δεν νοσταλγείς την παλιά καλή εποχή που σε ζούλαγε? Να σας πω, τότε ήταν πιο όμορφα. Με κοίταζε με τα ματάκια του, είχε ένα βλέμμα. Σαν να ήταν έτοιμος να σκίσει χασέδες. Τώρα που το λες, μια φορά μου σκίσε ένα εσώρουχο. Να ο Μάκης, μπράβο Μάκη. Ακούς, ακούς, και εγώ τον είπα κτίνος. Κτινάρα ο Μπούλης, ε. Εσύ, Αλίκη μου, πώς το γνώρισες τον Ανδρέα? Καταρχήν, εγώ ήμουν πολύ μικρή τότε. Θα μας πεις πώς σε γνώρισε ο Ακάλυπτος? Δεν ήταν Ακάλυπτος ακόμα τότε. Λοιπόν, πώς με έριξε ο Ανδρέας? Με τα δώρα του, εντάξει. Αλλά κυρίως με την επιμονή του. Πω, σαν βασίλισσα με έκανε να νιώθω. Ίδιο στυλ από τότε, ε. Ίδιο, αν και νομίζω ότι θα το βελτίωσε στο μεταξύ αυτό το φοβερό στυλάκι. Το είχα βγάλει όμως, παιδιά, κι εγώ το λάδι. Oh. 6 μήνες με πολιορκούσα και εγώ τίποτα, σημασία δεν του δίνα. Μια μέρα είχα πάει σινεμά με ένα ξαδερφό μου. Πω, να δείτε τον Ανδρέα, σαν τρελός. Τον άρπαξε τον άνθρωπο από το λαιμό, τον στρίμωξε στον τοίχο, κόντεψε να τον πνίξει. Oh. Άμα ξαναπλησιάσεις ρε την Αλίκη, θα σου κόψω τα πόδια, θα σε σκοτώσω, ούλιαζε. Μέχρι να του εξηγήσει ο κακομύρισο στα μάτια ότι είναι ξαδερφός μου, είδε και έπαθε. Ένα τρελοκόμιο. Απλώς για ανεξήγητους λόγους, εμένα εκείνη την εποχή μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Αχ, σαν εραστής όμως. Αχ, ήταν πάρα πολύ αστείο. Έλα, βρε. Λοιπόν, την ώρα που κάναμε έρωτα, μου ψιθύριζε στο αυτί, πικουλίνι, πικουλίνι, πικουλίνι. Δεν το πιστεύω. Πώς το ζεις αυτό το πράγμα? Ακόμα και την κρίσιμη ώρα, ξέρεις, την ώρα που μου αυτό, πικουλίνι έρχομαι, πικουλίνι έρχομαι. Πικουλίνι φτάνει. Καταλαβαίνεις, τον πρώτο καιρό ψόφαγα στο γέλιο, αλλά μετά όχι μόνο το συνήθιζα, μ' άρεσε κιόλας. Τι είναι το πικουλίνι? Τι λες, πως αν πως ξέρω, ούτε αυτός νομίζω δεν έχει υπόψη του. Εμένα ο Μάκης μου με έλεγε κοτοπουλάκι μου, κοτοπουλάκι μου. Ακόμα χειρότερο. Έλα, ήταν πολύ τρυφερό τότε. Πώς του ήρθε το κοτοπουλάκι? Ξέρω, από τα μαλλιά μου. Βέβαια, η κτηνάρα πρώτα σε ξεπουπούλιαζε και μετά σε έτρωγε κιόλας. Εσύ, Μπέτη? Εγώ, για ποιον? Για ποιον? Για το Ρένο. Ο σύζυγος προηγείται, τουλάχιστον πριν από το διαζύγιο. Εσύ πια. Περίμενε, φίλη μου καλή, εγώ έχω διαφωνίες. Το έχω πει. Όλοι γάμοι περνάνε κάποια κρίση. Εντάξει, τέλειωσες.
Όχι, δεν τέλειωσε. Έχω να σου πω ένα σωρό πράγματα. Αλλά εντάξει, δεν είναι η στιγμή τώρα. Τα λέμε άλλοτε. Έλα. Καλά, καλά. Ναι. Εμένα με έρχεται το μπλα μπλα τώρα. Βέβαια. Τι καμί, τι Σάρτρ μου έριχνε στο κεφάλι μέχρι να πέσουμε στο κρεβάτι. Τι άλλο, τι σημειολογία, τι ανάλυσης της θεωρίας της πτώσεως, ζενέ, όλα αυτά για να με φτιάξει. Πολύ επιμορφωτικό το βρίσκω το σεξ του Βρένου. Πώς, με την ευκαιρία μαθαίνεις κιόλα, πλουτίζεις τις γνώσεις σου. Ναι, κάθε τρία πηδε. Ναι. Είχα εμπεδώσει και ένα συγγραφέα. Δεν μου λες, έλεγε κοτοπουλάκι του. Όχι, 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 όχι. Γουρουνίτσα με έλεγε. Αγουρουνίτσα. Δεν είναι κακό. Δεν κακό η Μπέτη γουρουνίτσα τώρα κι εσύ. Πώς προέκυψε. Μια φορά είχα πάει ξαναμένη στο σπίτι του για κολλασμένο έρωτα. Mm. Ναι. Εκείνη την εποχή βρισκόταν στο Τσέχοφ. Oh. Τον έκδισα. Όπα. Άρχισα να μου μιλάει για το Βυσσινόκηπο. Πέσαμε στο κρεβάτι. Πέρασε στο Θείο Βάνια. Όταν άρχισε να φουντώνει, είχε καταλήξει στο Γλάρο. Πού θα κατέληξε. Με δύναμη. Και εκείνη τη στιγμή μου λέει, είσαι μια γουρουνίτσα εσύ που δεν δίνεις δεκάρα για το πνεύμα. Με είπε γουρουνίτσα και μου άρεσε. Και όσο καιρό ο Ρένος ήταν μεγάλος συγγραφέας, μου άρεσε που ήμουν η γουρουνίτσα του. Μετά όταν έγινα τάλαντος, τότε έπαψε. Έπαψε να σ' αρέσει. Ναι. Και με το μικρό. Έλα τώρα Λίκη, τι της λες. Για πες με, για πες με το μικρό, τι είσαι. Ελαφίνα. Ελαφίνα! Το βρίσκω πάρα πολύ ρομαντικό. Λοιπόν, να μου το θυμηθείτε. Αυτό το παιδί έχει ταλέντο. Λοιπόν, πριν την ενημέρωση, παρακαλώ μία πρόποση. Έτσι. Άντε, καλή επιτυχία να έχουμε. Θα πιω μετά. Γιάννη, σε αυτή την παρέα εδώ. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα και καταστάσεις που είναι δεδομένες. Θεσμοί. Έτσι. Δηλαδή, η Ρένα είναι του Μάκη. Η Αλίκη. Είναι δική μου, το υπογραμμίζω αυτό. Γιατί το δικό μου δεν το υπογραμμίζεις. Ξέρω εγώ. Παίζει. Η Μπέτη, για να έρθω στο σημείο που σε αφορά, ήταν του Ρένου. Ο οποίος όμως είχε ένα ελάττωμα. Στραβοκοίταζε πάρα πολύ και το έφαγε το κεφάλι του. Έτσι. Συμπέρασμα. Θα σου το πω εγώ το συμπέρασμα. Περίμενε. Τώρα η Μπέτη ανοίξει σε σένα. Και θα ανοίξει σε σένα, Γιαννάκη, παιδί μου, με την προϋπόθεση ότι δεν θα λοξοκοιτάζεις κι εσύ. Καταλάβαμε. Δεν κατάλαβα. Τι θα έχει. Θα περιορίσεις, ρε παιδί μου, το οπτικό σου πεδίο στην Μπέτη. Κατάλαβες τώρα. Όχι. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι τα λες λίγο περσικλοναριστά και δεν τα αντιλαμβάνεται. Μα δεν υπήρξε σαφής τώρα, κάτσε. Όχι, δεν κατάλαβα, ρε παιδιά. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, άστησε με. Λοιπόν. Θα στο πω λιγάκι πιο ομά για να το καταλάβεις. Κάτω τα χέρια από την αλήθεια θα στα κόψω από το σβέρκο. Από τη Ρένα για θα σου κόψω τα πόδια εγώ. Και εγώ είμαι ερωτευμένος με την Μπέτη. Αυτό θέλουμε κι εμείς, αυτό δεν επιθυμούμε. Να παραμείνεις. Να παραμείνεις. Έβγε. Ναι. Και κάτι άλλο, μήπως υπάρχει αλληλεγγύη, έτσι. Δηλαδή. Ασφαλώς. Έτσι. Ασφαλώς. Παράδειγμα, αν ντύσεις με τον Ανδρέα να κάνει κάτι. Ναι. 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 Θα μου πεις δηλαδή τι να κάνει. Ναι. Πρόσεξε. Ναι. Δηλαδή τι. Να τον ντύσεις, ας πούμε, μια πιτσιρίκα, διότι ναι. Άνθρωπος είναι. Μπορεί, αδερφέ, να κάνει μια στραβοτιμονιά. Ψυχή έχει αυτό. Τώρα ναι. Αρχίζουμε πάλι να τα μπερδεύουμε. Αυτό το παιδί θέλει να τα λέμε καθαρά. Ναι. Πες το παράδειγμα, αυτό αφορά εσένα. Πες το με τα ονόματα, τα πραγματικά. Πες το. Γιατί βρε σε πείραξε, επειδή το είπα δηλαδή για σένα. Πουλάκι μου, Γιαννάκι μου. Ο γιατρός από εδώ έχει μπλέξει με μία πιτσιρίκα. Μιλάμε για μεγάλη καψούρα. Και θα έχει πάει στο κρανίο, έχει σαλτάρει. Κατάλαβες. Και εγώ που μπαίνω. Αυτό είναι, ότι δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει, αυτό δεν λέμε. Τόσο περιορίζει το οπτικό σου πεδίο όπως το άλογο των αγώνων. Με σένα, τρέχει προς Μπέτη εσύ. Δεν το καταλάβαμε. Θέλει να σου πει δηλαδή. Ότι. Ναι. Ότι αν τύχει και τον δει στο δρόμο με την πιτσιρίκα, παραδείγματος χάρη, ή κάπου αλλού, δεν θα το πει στην Μπέτη. Διότι οι Μπέτη ως γυναίκες, οι γυναίκες έχουν μια ιδιότητα, αγόρι μου, πρόσεχε. Είναι σαν τα συγκοινωνούν τα δοχεία, κατάλαβες. Αυτό δεν το έχω πει. Ναι, δεν με νόμα. Δεν μπορεί. Θα πάει να το πει στη φίλη της. Δεν αντέχει, δεν κρατιέται τέλος. Θα το πει. Διότι οι γυναίκες έχουν στο αίμα τους την ενημέρωση, παιδί μου, κατάλαβες. Γιατρέ μου, μεγάλη, πολύ καλό ήταν. Σε παρακαλώ, σε μία ερώτηση. Μην το παρεξηγήσει αυτό. Οι γυναίκες έχουν την ενημέρωση. Λοιπόν, εγώ. Για να γίνω ισότιμο μέλος. Ναι. Τι πρέπει να κάνω. Τι άλλο, έχουμε άλλους περιορισμούς, κανονισμούς. Όχι, νομίζω, δεν θα τις εφαρμόσω. Δίνεις και μια συνδρομή, ρε, α και πού. Ναι, υπάρχουν ακάλυπτες επιταγές. Θα το αναλύσουμε μετά αυτό. Ναι, δεν χρειάζεται, δεν το πιάσεις. Τίποτα άλλο, έχουμε να. Όχι, τίποτα. Α, νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Αν σου προκύψει κάποιο πρόβλημα και δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις, τι κάνεις εσύ, αγόρι μου. Ρωτάς. Ρωτάς. Δεν είναι ντροπή, ρωτάς. Βεβαίως. Α, ακόμα και κάτι άλλο. Βοηθάει πάντα ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι νόμος. Νόμος. Νόμος φοβερός, έτσι.
Παράδειγμα, ο Ανδρέας απόψε που θα πάει στο σπίτι θα, κάνω, θα σηκώσει το τηλέφωνο, θα πάρει ένα τηλέφωνο και θα πει Μάκη, με το που θα σηκώσω εγώ το ακουστικό, θα το κλείσω. Γιατί ρε? Γιατί πρέπει να πάω να... αυτό. Τι είναι αυτό, να αυτό, αυτό. Έλα, σταμάτα, σταμάτα, χιδέε τώρα. Απλά θέλω να πάω να τη δω. Ναι, θα τη βάλεις απέναντι και να την κοιτάς. Σταμάτα, σταμάτα. Άμα είναι να το κουράσουμε τόσο πολύ, θα βάλω το Γιάννη να τηλεφωνήσει. Όχι, αποκλείται, δεν το δέχομαι αυτό. Ακόμα δεν το γνωρίσαμε. Θα το αναθέσουμε ευθύνο. Αν να βοηθήσω ένα φίλο, να το κάνω. Ρε, όχι, γιατί. Όχι, όχι, εσύ δεν πρέπει να κατευθύνει τώρα. Φαντάζει να μάθει, Μπέτη, κάνει διάφορα πράγματα πίσω από την πλάτη. Τι δεν πρέπει να καταλάβει η Μπέτη, Πικουλίνη μου. Σε ποιον απευθύνθηκε η Μπέτη, ρε παιδιά, σε ποιον? Σε μένα πάντω όχι. Όχι. Δεν μιλάω σε ένα κοτοπουλάκι μου. Πικουλίνη, λέω τον Ανδρέα. Πικουλίνη. Κοτοπουλάκι. Για λέγε τώρα τι είναι το πικουλίνη. Στο χέρι μου, Μάγη, δεν θα καταλάβεις ποτέ. Τώρα, ας τα φτάκι, τα υπονοούμε και λέγε, σε παρακαλώ. Βάλε και εσύ μια χεράκι εδώ πέρα, πάρε, εσύ, πες. Τι να πω, παιδιά, τι να πω. Τι να πει, μωρέ, το παιδί, αφού σου λέω το πικουλίνι είναι στη σφαίρα του ακατανόητου. Ακατανόητο είναι και για την Αλίκη. Τι σχέση τώρα έχει η Αλίκη με τον Μπαγκανίνι, το πικουλίνι. Το πικουλίνι που λέμε. Ναι. Πικουλίνι είναι η Αλίκη, σωστά δεν είναι, Ανδρέα? Όχι, λάθος, κυρία Βέντη μου. Πικουλίνι δεν είναι σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Το πικουλίνι είναι, είναι η αρχή. Πώς λέμε, ναι, νικήκαμε. Ανδρέα, σε παρακαλώ, ενημέρωσέ με, σε ποια γλώσσα είναι αυτό? Τα περσικά τώρα θα σου έλεγα, αλλά είναι μπροστά εκεί, Μπέτη. Μην κολώνεις, εκφράσου. Λοιπόν, να σα το πω με ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Ρε πουλάκι, ας πούμε, θέλει κάτι πάρα πολύ. Μάλιστα. Το θέλει πάρα πολύ. Το παλεύει το πράγμα. Το παλεύει. Φτύνει αίμα, το παλεύει, το παλεύει. Σπάει ο διάλογο στο παιδάκι, σου κάθεται κάποια στιγμή. Τι κάνει τότε? Χοροπηδάς από τη χαρά σου. Μπράβο, και εγώ αυτό λέω. Το χοροπηδάω από τη χαρά μου. Συγγνώμη τώρα, τι σχέση έχει το χοροπίδημα με το πικουνίνι, αυτό πώς το λένε? Το πικουλίνι με το πίδημα έχει, Μάκη μου. Την κρίσιμη στιγμή με κάνατε να τα πω όλα τώρα. Μ' αρέσει να φωνάζω πικουλίνι. Ο Τσολιάς γιατί φώναζε αέρα? Μπερδέψαμε και το μέτωπο τώρα. Δεν έχεις απάντηση. Εγώ είμαι σε δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή, ναι. Διότι προσπαθώ να καταλάβω, παρόλα αυτά δεν μπορώ. Ναι. Για μένα είναι πολύ πιο απλό το κοτοπουλάκι, κατάλαβες. Γιατί το κοτοπουλάκι είναι ένα πουλί. Και... Εσύ είσαι του Πανεπιστημίου, θετικός επιστήμων, ιατρός. Εγώ είμαι της αφαιρημένης τέχνης. Τι να κάνουμε τώρα? Αχ, Αντρέα μου, σε παρακαλώ πολύ, σταμάτα, μου έχει σπάσει τα νεύρα. Εγώ σου έχω σπάσει τα νεύρα, παιδάκι μου. Εσύ που κάνει κύπε στην Πέτη για τον πικουλίνι. Φαντάζομαι τι άλλε ανατριχιαστικέ λεπτομέρειε τη είπε. Έλα, μωρέ τώρα, εσεί δεν λέτε δηλαδή με το Μάκι? Ποτέ. Και άμα το φέρει καμιά φορά κουβέντα, εγώ σε καλύπτω. Με καλύπτει? Γιατί τι έκανα για να με καλύψει? Σε καλύπτω, παιδί, μια φορά που μου λέει για τη Ρένα του λέει. Η Αλίκη τέτοια πράγματα δεν κάνει ποτέ. Η Αλίκη είναι ψυγείο. Α, έτσι. Ναι. Λέω για την Αλίκη, το σεξ δεν παίζει κανένα απολύτω ρόλο στη ζωή τη. Δεν την ενδιαφέρει. Βρε, έβγαλες και ψυχρή από πάνω. Τη χαζώσιμα να λέω στους άλλους ότι στη θερμή να τρέχουν όλοι από πίσω σου, δεν μας φτάνανε τώρα όλα αυτά. Δηλαδή με κάνεις ρεζίλη στους φίλους σου για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, ε? Βρε, μωράκι μου, μόνο άμα ήθελα να σε ξεφορτωθώ θα σε διαφήμιζα. Θα έλεγα η Αλίκη μου που είναι θερμή στο κρεβάτι που κάνει εκείνα τα κόλπα και άλλα, ξέρεις. Ενώ τώρα που ξέρω και αυτός ο θησαυρός που έχω είναι δικός μου, τον καλύπτω. Φύγετε, φύγετε, τους λέω. Μόνο ο δικός μου είναι, καταλάβεις. Αχ, βρε, ακάλυπτε. Τι μου έχεις κάνει και δεν μπορώ να σε βγάλω από τη ζωή μου, μπορείς να μου πεις? Θα σου πω, θα σου πω. Τι? Είμαι το πικουλίνι σου. Φαντάζομαι ο Μάκης που λέει ότι είναι ένα κοτοπουλάκι μου, δηλαδή είναι αειδιαστικό, ρε. Θα ήθελες να σε λένε κοτοπουλάκι μου? Με τίποτα. Το πικουλίνι μου. Άλλο το πικουλίνι σου. Το πικουλίνι μου. Θέλω το πικουλίνι μου.